πρώτα απ' όλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν από την αρχή σχεδόν συνδιοργανωτής και βοηθός σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων, όπως ξέρετε, γιατί θα τα πει και ο Βίλας, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην Αργολίδα σχετικά με τον δρομικό αθλητισμό και για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μας. Αλλά είναι ο μοναδικός ορεινός δρόμος που γίνεται στην Αργολίδα. Φιλοδοξία μας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο, είναι να το κάνουμε ένα από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Γι' αυτό τον λόγο και φέτος, οργανωτικά, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι η Καριά είναι ένα σημείο της Αργολίδας, στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός ολόκληρης της χρονιάς, ο χειμερινός τουρισμός που λείπει από την περιοχή μας τα ορεινά, και είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, ένας παραδοσιακός οικισμός, με φιλόξενους κατοίκους, ο οποίος μπορεί πραγματικά να υποδεχτεί αρκετό κόσμο. Στόχος μας λοιπόν είναι να αναδείξουμε το συγκεκριμένο χώρο και το κάνουμε με δύο τρόπους. Με το δρόμο και δεύτερον με την καταγραφή του μονοπατιού. Ο Γιώργος Ελευθερίου, που είναι δίπλα μου, ήταν στη μελετητική ομάδα η οποία έκανε μια καταγραφή ενός πολύ μεγάλου μονοπατιού της Αργολίδας. Να σας πω ότι το μονοπάτι αυτό που καταλήγει εδώ είναι ένα μονοπάτι 130 χιλιόμετρων, το οποίο ξεκινάει από την Επίδαυρο και καταλήγει στο Μπντενιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με ενημέρωσαν ότι έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές εκτός Αργολίδας και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Το 90%. Το 90%, μιας και οι δρόμοι βουνού είναι και δύσκολοι δρόμοι. Και 10 συμμετοχές, συγγνώμη, από το εξωτερικό. Και 10 συμμετοχές από το εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρώτη ουσιαστικά αναβαθμισμένη χρονιά του δρόμου, μιας και ο στόχος μας πλέον είναι διτός. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Ρώμα, που βρίσκεται σήμερα εδώ, όχι για την Καριά, γιατί ξέρω την αγάπη του για την Καριά, έχοντας μιλήσει μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναδείξει το Κολοκοτρονίτσι, να το πω έτσι, όπως ονομαζόταν στο σύριαλ, ως ο δήμαρχος της περιοχής. Άρα και εμείς, επειδή καταλάβαμε ότι ως δήμαρχος της περιοχής έχει πάρα πολλές ευθύνες, αν και από ό,τι μαθαίνω, μάλλον περνάει στον επόμενο βαθμό αυτοδιοίκησης. Οπότε έχω και να του πω διάφορα πράγματα εκ της εμπειρίας μου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν που πρεσβευτής αυτού του δρόμου για τη φετινή χρονιά και ελπίζω και για τις επόμενες είναι ο Χάρης Ρώμας. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει τον εαυτό του με πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό θέατρο και γενικά στον καλλιτεχνικό μας χώρο. Είναι δεδομένη η αγάπη δική του και των συνεργατών του στο σύριαλ, γιατί το έχουμε διαβάσει συνεντεύξεις τους, το λένε κατά κύριο λόγο όπου και να σταθούν. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ακούσαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τη συνέχεια του σύριαλ, εάν όλα ευοδοθούν. Εμείς με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν τον υποδεχόμαστε και είμαι βέβαιος ότι και αυτός με την παρουσία του και το κύρος το οποίο έχει στον θεατρικό χώρο θα βάλει το δικό του λιθαράκι για να γίνει ο ορεινός δρόμος της Καριάς, το mountain running του Αρτεμισίου, να μην πω από την αρχή ο καλύτερος δρόμος στην Ελλάδα, αλλά να γίνει από την αρχή ένας από τους καλύτερους δρόμους στην Ελλάδα, με απότερο στόχο κάθε Δεκέμβρη, κάθε χρονιάς, η καρδιά του ορεινού δρομικού αθλητισμού να χτυπάει εδώ στην Καριά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ.